ανατολικότερο σύνορο της Ενωμένης Ευρώπης και δεν αποτελεί πλέον εκτεθειμένη ζώνη. Η συνάρτησή της με τους νόμους Καβάλας και Δράμας σε μια περιφέρεια της οποίας πρωτεύουσα είναι η Κομωτινή δίνει αυξημένες δυνατότητες για την κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων υποδομής. Η ανανέωση αλλά και η αναβάθμιση του πληθυσμιακού δυναμικού της περιοχής συντελείται σταδιακά με την ίδρυση του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, με τους αναπτυξιακούς νόμους, με την υποδοχή και αποκατάσταση των παλινωστών των Ελλήνων. Η γεωπολιτική θέση της Θράκης και ειδικά της Ροδόπης βαθμία εξελίσσεται σε σημείο διασταύρωσης και στήριξης ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας ανθρώπων και αγάπης. Και η μεγάλη παρόμοιση ξεκινά και η Μεσημβρή, αφού η θέση του που δεν ξέρετε με τη σύγκρου,
ο σύλλογος ο Μέγας Βασίλειος, πολιτιστικός σύλλογος Καρυδιάς. Η κριτική αδελφότητα ο Ψιλορίτης. Ο σύλλογος Κυπρίων, ο πολιτιστικός σύλλογος Κοσμίου. Αθλητικός σύλλογος Ολυμπιάδα. Ο πανθρακικός σύλλογος Καράτε. Πολιτιστικός σύλλογος Παραδημή. Η Πόντι ο Έψιλον Πόντος. Αλέξανδρος Ξυλάντης. Thank you.
χειροκροτήστε τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης μας. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο δημοτικό σχολείο σε τακτικούς σχηματισμούς. Το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο δημοτικό σχολείο. Από κάθε συνοικισμό, παραδοσιακό ή σύγχρονο, πεταγμένο πρόσφατα στο κορμό της πόλης, τα νεαρά βλαστάρια πλημμυρίζουν τον δρόμο με τη δυναμική παρουσία τους. Κάψιμα των γονιών τους και της πατρίδας μας. Έτοιμα να συγκινηθούν από τα τραγούδια και τα μηνύματα της ημέρας. Έτοιμα να εμφανιστούν αρχές και αξίες.
μένει στο χώρο της παρέλασης το μουσουλμανικό ιεροσπουδαστήριο. Παραλάβουν οι αυριανοί μουσουλμάνοι δάσκαλοι, αυριανοί θρησκευτικοί ηγέτες. Κρούν μαθητές αυτοί που αποκτούν τις γνώσεις και τις προϋποθέσεις για να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην παιδεία και την αγωγή των μουσουλμάνων. Η εκπαίδευσή τους είναι δεικτική μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Είναι αυτή που στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτών με ήθος, ικανών να εμπνεύσουν στους νέους μουσουλμάνους το θρησκευτικό συνέστημα, αλλά και να διαπλάσουν ευσυνείδητους Έλληνες πολίτες. Ακολουθεί το Μουσουλμανικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Κομωτινής. Είναι οι μελλοντικοί μουσουλμάνοι επιστήμονες. Παρουσία του γεμίζουν με
γυμνάσιο της πόλης μας σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Παίρνουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την προσπάθεια αλλά και το μόχθο τους να κατακτήσουν το μέλλον τους. Μοχθούν πάντα μαζί με τους δασκάλους τους για να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν με φρόνηση και αποφασιστικότητα τα κρίσιμα ατομικά και εθνικά γεγονότα.
Επιστήμης, Φυσικής Αγωγή και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης. Το ΤΕΦΑΠ, που έχοντας ήδη συμπληρώσει 18 χρόνια ζωής, αποτελείται ένα ιδιαίτερα δυναμικό κομμάτι του Δημοκρίτου. Σήμερα είναι ένα στολίδι όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για όλη τη Θράκη, για ολόκληρη την Ελλάδα. Η δημιουργία των ΤΕΦΑΠ συμμετέχει και στην παρέλαση της Αλεξανδρούπολης. Και κοινωνικής προσφοράς. Βοηθά τον νέο άνθρωπο να αναπτυχθεί ως προσωπικότητα και μέσα από την ομαδική ζωή και δράση να επιτύχει στόχους ανώτερους. Το χώρο των επισήμων, το κόμμα Ελλήνων Προσκόπων. Από το 1910 λειτουργεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 έως 19 χρόνων. Λυκόπουλα, πρόσκοποι και ανιχνευτές. Με εθελοντικά συνεργάζονται για να καλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Το σώμα των προσκόπων είναι μια κίνηση παγκόσμια. Μια κίνηση νεανική, αισιόδοξη, ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή, χρώμα, που ασχολείται πάντα δυναμικά με όλα τα σύγχρονα θέματα. Από την επιτυχημένη παρουσία τους στο σημερινό γιορτασμό. Εμφάνιση των κλιμάτων.